It's me like you do. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο καταφύγιο Γυναίκα, το κέντρο στήριξης κακοποιημένων γυναικών, και έχουμε κοντά μας την αντιπρόεδρο, την κυρία Ειρήνη Μουταφίδου, του κέντρου, ψυχολόγος και αντιπρόεδρος. Γεια σας και από μένα. Χαίρετε. Και καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε για το φαινόμενο της κακοποίησης και να μιλήσουμε στον κόσμο για το τι κάνουμε εδώ πέρα και για την ύπαρξη και λειτουργία του κέντρου μας. Πόσο συχνή είναι η κακοποίηση, είτε σωματική είτε λεκτική, μιας γυναίκας? Πόσο συχνή. Εδώ πέρα εμπειρικά συναντάμε αρκετές κοπέλες που έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση, αλλά και ψυχολογική, γιατί συνήθως αυτά τα δύο πηγαίνουν μαζί. Στατιστικά, τα δεδομένα της Ελλάδας είναι περίπου στο 9%, αλλά τα ανεπίσημα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Και το βλέπουμε κι εμείς εδώ πέρα καθημερινά. Συνήθως είναι μέσα από την οικογένεια ή και έξω σε δημόσιους χώρους, στον επαγγελματικό τομέα? Σε αυτό θα μπορούσα κυρίως να μιλήσω για τα εμπειρικά μας δεδομένα αρχικά. Το 90% των περιστατικών που συναντάμε εδώ πέρα έχουν να κάνουν με ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή περισσότερο με τη βία μέσα στην οικογένεια, από το σύζυγο ή από κάποιο σύντροφο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε και ένα 10% που έχει να κάνει περισσότερο με σεξουαλική βία, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και βία μέσα στο επαγγελματικό χώρο. Λοιπόν, σωματική κακοποίηση έχει να κάνει με τη σωματική βία που ασκείται από έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλον και συνήθως του προκαλεί κάποιες πληγές, κάποιους μόλοπες, μιλάμε για χτυπήματα. Άσκηση δηλαδή βίας πάνω στο σώμα μας. Και μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά, δηλαδή έχουμε κοπέλες που έχουν απευθυνθεί και σε νοσοκομεία. Όταν ο σύντροφός μου σηκώσει χέρι πάνω του και εγώ την πρώτη φορά το συγχωρέσω, πάω παρακάτω, υπάρχει ο κίνδυνος σίγουρα να το ξανακάνει και εγώ να έχω την ίδια αντιμετώπιση. Πώς μπορώ να απευθυνθώ σε ένα κέντρο όπως είστε εσείς και να πω ότι ξέρετε συμβαίνει αυτό και αυτό? Τι επιπτώσεις θα έχει μετά σε μένα? Είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Πώς θα βγω έξω στην κοινωνία και θα πω ότι ο σύντροφός μου σηκώσει χέρι πάνω μου? Καταρχήν θέλει απίστευτη δύναμη για να πάρει την απόφαση μια γυναίκα να κάνει κάτι. Είναι ότι και η κοινωνία που ζούμε, μέσα στην κοινωνία που ζούμε, είναι ακόμα και τώρα, είναι ταμπού για μια γυναίκα, δηλαδή να το πει σε κάποιον ότι κακοποιείται. Από εκεί πέρα υπάρχουν και πάρα πολλοί παράγοντες, οι οποίοι θα την κρατήσουν μέσα σε αυτή την κατάσταση, που έχουν να κάνουν είναι οικονομική, ύπαρξη παιδιών, εκφοβισμός και μια παθητικότητα, έτσι. Καταρχήν το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να απευθυνθεί σε ένα αστυνομικό τμήμα. Για να το αναφέρει. Συνήθως από ό,τι έχω ακούσει όμως από αστυνομικούς, από προσωπική εμπειρία που έχουμε τα μέλη της ομάδας, μια γυναίκα όταν πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και της προτείνουν να κάνει μήνυση, αρνείται. Οπότε ξαναγυρνάει στην προηγούμενη κατάσταση. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, δίνει και στο θήτη ένα βήμα για να το συνεχίσει. Συνήθως όταν φτάνεις στο αστυνομικό τμήμα για να κάνεις μία μήνυση, σκέφτεσαι ότι έτσι και κάνω αυτή τη μήνυση, μπορεί να με χτυπήσει περισσότερο, μπορεί να με διώξει από το σπίτι. Όταν μία γυναίκα φτάσει σε αυτό το σημείο να την βγάζει ο σύντροφός της έξω από το σπίτι ή να της λέει ότι παίρνω τα παιδιά και εξαφανίζομαι, σαν τιμωρία επειδή απλά και μόνο θέλησες να το πεις προς τα έξω, τι στάση πρέπει να κρατήσει αυτή η γυναίκα? Καταρχήν όλα αυτά είναι απειλές.
Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να τα κάνει ο σύζυγος, αλλά σαφώς και η γυναίκα καλύπτεται νομικά. Τα νομικά κομμάτια δεν τα γνωρίζω ακριβώς, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να τα κάνει όλα αυτά. Απλά είναι εκφοβισμός. Οι περισσότερες γυναίκες δηλαδή τείνουν να πιστεύουν ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να τις διώξει από το σπίτι ή να τις ξαναχτυπήσει. Αλλά συνήθως, σου μιλάω τώρα από αυτά που βλέπουμε εμείς τα περιστατικά. Όταν λαμβάνουμε δράση και οι δικηγόροι μας και ξεκινάμε νομικές διαδικασίες, ο σύζυγος φοβάται. Δηλαδή με ασφαλιστικά μέτρα μπορεί να κινηθεί και δεν συνεχίζει να την ενοχλεί. Δηλαδή συνεχίζουν να ζουν μαζί, τα παιδιά φυσιολογικά και αυτό φαντάζει. Όχι, μπορεί να, φύγει από το σπίτι η ίδια η κοπέλα και να πάει στους γονείς της, να βρει κάποιο άλλο σπίτι σε κάποιον ξενώνα. Ναι. Ή μπορεί και ο ίδιος ο σύζυγος να εκδιωχθεί από το σπίτι, εφόσον για παράδειγμα το σπίτι μπορεί να είναι και των δύο. Αλλά εάν κάνει ασφαλιστικά μέτρα και κάπου πρέπει να μένουν τα παιδιά, λογικά θα μείνει εκείνη στο σπίτι με τα παιδιά της. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας που μια γυναίκα δέχεται την κακοποίηση? Μια γυναίκα η οποία είναι 38 χρονών μπορεί να δεχτεί κακοποίηση? Σαφώς. Επιτρέπει στον άλλο να την κακοποίησει ή συνήθως είναι οι μικρότερες ηλικίες που είσαι πιο ευάλωτη? Όχι, στην κακοποίηση γενικότερα δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα έχουμε κοπέλες από 18 μέχρι και 60 χρονών. Μέσο όρο. Μέσος όρος βασικά είναι από 20 με 35. Αλλά έχουμε και γυναίκες 50 χρονών, έχουμε και γυναίκες 45. Αλλά κυρίως είναι στην ηλικία 20 με 30. Οι γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται είναι μορφωμένες, δεν έχουν κάποια μόρφωση. Πώς είναι, η οικονομική τους κατάσταση ποια είναι? Συνήθως η οικονομική τους κατάσταση είναι εξαρτημένη, δηλαδή εξαρτούνται από το σύζυγό τους. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες που είναι μορφωμένες και πάρα πολλές κοπέλες που δουλεύουν. Απλά τα χρήματά τους δεν είναι αρκετά για να τους συντηρήσουν και να μπορέσουν να ζήσουν μόνες τους με τα παιδιά τους. Έχουν έρθει περίπου 250 γυναίκες, έχουν απευθυνθεί σε εμάς, έτσι. Τα τηλεφωνήματα γενικότερα είναι πάρα πολλά, αλλά αυτά που καταγράφουμε συνήθως έχουν μια σοβαρότητα. Δηλαδή αν πάρει μια κοπέλα και αναφέρει ότι θέλει απλά νομική συμβουλευτική και δεν ξαναπάρει, συνήθως αυτό δεν καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία του κέντρου. Τώρα, αυτή την εποχή, έχουμε περίπου 30 κοπέλες, αν δεν κάνω λάθος, που έρχονται σε εβδομαδία βάση. Αλλά κάθε φορά, συνήθως, έχουμε καινούργιες κοπέλες, τις οποίες τις βλέπει η κοινωνική λειτουργός και όταν βρίσκει ένα κενό στο δικό μας το πρόγραμμα, κατευθείαν κανονίζεται ραντεβού. Απλά πρέπει να κλείσει ο κύκλος των συναντήσεων. Για παράδειγμα, οι ψυχολόγοι βλέπουν μια κοπέλα για 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι δεσμεύουμε μια συγκεκριμένη ώρα της εβδομάδας για αυτή την κοπέλα. Μάλιστα. Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να μείνει μια κοπέλα με τη στήριξή σας? Ο μέσος όρος είναι 16 συναντήσεις, τώρα μιλάμε έτσι για την ψυχολογική στήριξη, ναι. Έτσι. Ο μέσος όρος είναι 16 συναντήσεις, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες αυτό προσαρμόζεται. Δηλαδή αν κάποια κοπέλα μιλήσει για παράδειγμα μαζί μου, αν την έχω αναλάβει εγώ και μου πει, ξέρεις τι Ειρήνη, χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μαζί σου, σαφώς και θα συνεχίσω να τη στηρίζω. Υπάρχει κεντρική περίθαλψη μέσα στο κέντρο σας? Μέσα στο κέντρο όχι, απλά έχουμε κατά καιρούς γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι τίθενται να μας βοηθήσουν εθελοντικά με τις κοπέλες, δηλαδή προσφέρουν κάποια ιατρική εξέταση. Έχουμε γυναίκες όλων των εθνικοτήτων, δηλαδή και από άλλες χώρες και ομογενείς, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ελληνίδες. Των γυναικών με πολύ μεγάλο μορφωτικό επίπεδο, με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο. Μία γυναίκα η οποία κακοποιείται mm-hmm. μέσα από την οικογένειά της, σημαίνει ότι αποκλειστικά και μόνο ο σύντροφός την κακοποιεί ή υπάρχει συχνά και η κακοποίηση από ένα μεγαλύτερο γιο, ο οποίος έμαθε έτσι από τον πατέρα του? Η κακοποίηση γενικότερα μπορεί να έχει πολλές μορφές και μπορεί να προέρχεται από πάρα πολλές πηγές. Συνήθως, μια γυναίκα έρχεται για ένα συγκεκριμένο περιστατικό, για μια συγκεκριμένη κατάσταση, να το θέσουμε ως εξής. Αλλά στην πορεία, όταν αρχίζει να ανοίγεται, προκύπτει και κάποιος άλλος θήτης ή κάποιος άλλος άνθρωπος που τη βλάπτει. Υπάρχουν κοπέλες που έχουν έρθει στο κέντρο, οι οποίες έχουν αναφέρει ότι τις κακοποιεί ο μεγάλος τους γιος. Αλλά συνήθως αυτό
γίνεται. Υπάρχει κάποια προϊστορία από πίσω. Δηλαδή και ο πατέρας κακοποιούσε. Μάλιστα, οπότε οδήγησε. Ναι, είναι τα πρότυπα αυτά που μπορεί να λάβει ένα παιδί από μια κακοποιημένη οικογένεια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσει και για το παιδί. Ποιοι είναι συνήθως οι λόγοι οι οποίοι οθούν το θήτη να σηκώσει χέρι ή να ασκήσει ηλεκτρική βία? Θεωρούν ότι η γυναίκα είναι πιο αδύναμη ή πιο ασθενή σαν φίλο? Οπότε... Εννοείς ότι είναι θέμα εξουσίας? Ναι. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς λόγους και η οικονομική κρίση το εντείνει το όλο φαινόμενο, έτσι. Γιατί συνήθως όταν ένας άνθρωπος δεν έχει δουλειά, θα πάει στο σπίτι να ξεσπάσει στη γυναίκα του. Επίσης μπορεί να είναι και κάποια εξάρτηση. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά εξουσιαστικό το θέμα και πώς έχει μεγαλώσει κάποιος. Δηλαδή είναι άπειροι οι λόγοι, άπειροι. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε λόγος. Μία γυναίκα η οποία κακοποιείται, ένα παιδί. Ένα κορίτσι το οποίο κακοποιείται μέσα από την οικογένειά της, είτε από τον πατέρα, είτε από τον αδερφό. Το ίδιο κακοποιείται και η μητέρα. Ενηλικιώνεται και σηκώνεται να φύγει για να ελευθερωθεί από αυτή την κακοποίηση. Mm-hmm. Συχνά πέφτει σε ένα σύντροφο όπου την κακοποιεί και αυτός. Ποιος ο λόγος που οδηγείται εκεί? Συνήθως οι κοπέλες που προέρχονται από κακοποιημένες οικογένειες κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να φύγουν από την οικογένεια η οποία τις βλάπτει. Θέλοντας να φύγουν από αυτή την οικογένεια, ψάχνουν οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε στήριγμα για να κρατηθούν. Οπότε τον πρώτο άνθρωπο που θα βρουν μπροστά τους, άσχετα από τι χαρακτήρα έχει, άσχετα από την προσωπικότητά του, γραπώνονται πάνω του, γατζώνονται. Οπότε υπάρχουν και οι περιπτώσεις στις οποίες αυτός ο άνθρωπος θα τις κακοποιεί. Είναι βίος, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ναι, γιατί δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο συνήθως για να τον... Για να ζήσουν μαζί του λίγο, γιατί κατευθείαν φεύγουν από το σπίτι. Ως προς την κρίση εμπειρικά, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες μας αναφέρουν για τους βίους άντρες τους είναι αυτός, ότι δεν έχει πάρα πολλά χρήματα και όλη μέρα είναι στο σπίτι, δεν ξέρει τι να κάνει και ξεσπάει πάνω μου. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η κρίση έχει συμβάλει πάρα πολύ σημαντικά στο να επεκταθεί αυτό το φαινόμενο, έτσι. Η έκβαση συνήθως είναι πάρα πολύ θετική. Δηλαδή, και το λέω και με μεγάλη ευχαρίστηση και με πολύ μεγάλη περηφάνεια, ότι οι περισσότερες από τις κοπέλες έχουν βοηθηθεί πραγματικά. Δηλαδή, ξεκινάνε με έναν ψυχολόγο, συνεχίζει όλη η ομάδα μας να τη στηρίζει και καταλήγει στο να πάρει μόνη της την απόφαση, έτσι, γιατί εμείς εδώ πέρα συνήθως δεν καθοδηγούμε, έτσι. Και καταλήγει να φύγει από το σπίτι. Βρίσκει τη δύναμη δηλαδή για να κάνει πράγματα για τον εαυτό της. Αλλά εδώ, σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν βρισκόμαστε εδώ για να χωρίσουμε ζευγάρια, έτσι. Συνήθως προσπαθούμε και να τα βοηθήσουμε. Μερικές φορές, για παράδειγμα, η κοινωνική λειτουργός αναφέρει ότι, όχι μερικές φορές, πάντα, η κοινωνική λειτουργός αναφέρει ότι κάνουμε και συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη ζευγαριών. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και ο θήτης μαζί με την γυναίκα του. Ερχόμενοι εδώ, στο δικό σας κέντρο, ποιος μπορεί να τη βοηθήσει, τι μπορεί να πει? Εμείς καταρχήν έχουμε μια γραμμή με την οποία κινούμαστε. Αρχικά μια κοπέλα μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να ενημερώσει για την κατάστασή της και από εκεί πέρα θα κλείσει ραντεβού με έναν κοινωνικό λειτουργό. Ναι. Ο κοινωνικός λειτουργός θα πάρει τα στοιχεία της, θα μάθει κάποια πράγματα για εκείνη και θα την ενημερώσει για το τι παρέχουμε εδώ πέρα. Αυτό που παρέχουμε ουσιαστικά είναι ψυχολογική στήριξη, ψυχοκοινωνική στήριξη από κοινωνικό λειτουργό, ιατρική φροντίδα και νομική συμβουλευτική. Από εκεί και πέρα η κοπέλα μαζί με την κοινωνική λειτουργό αποφασίζουν για το τι θέλει και τι όχι και περνάει μετά στη δεύτερη γραμμή, η οποία είναι οι ψυχολόγοι και οι νομικοί. Για να πάρει κάποιες συμβουλές. Δηλαδή, συνήθως όλο το πακέτο είναι αυτό. Και συνήθως όλες οι κοπέλες το επιλέγουν. Για να δουν, καταρχήν, για να μπορέσουν να στηριχθούν ψυχολογικά και να μπορέσουν να κινηθούν έπειτα με βάση την απόφαση που θα πάρουν και νομικά. Υπάρχει περίπτωση να έρθουν εδώ να μιλήσουν με τον ψυχολόγο, με τον κοινωνικό λειτουργό και έπειτα απλά να αποδεχτούν το γεγονός και να πούν ότι δεν κάνω τίποτα. Θα μείνω εκεί.
Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, αλλά συνήθως είναι κοπέλες που έρχονται μόνο μία με δύο φορές και έπειτα μπορεί να εξαφανιστούν για λίγο καιρό, αλλά μετά από 6 μήνες μπορεί να ξαναεπιστρέψουν. Όταν έρχονται εδώ νιώθουν ενοχή. Όταν έρχονται εδώ συνήθως νιώθουν φόβο. Νιώθουν δηλαδή ότι τι κάνω εγώ εδώ πέρα, πώς αποφάσισα και ήρθα. Και εμείς το πρώτο πράγμα που τις λέμε είναι συγχαρητήρια, μπράβο σου που έκανες αυτό το βήμα. Προσπαθούμε να τις κάνουμε να νιώσουν πάρα πολύ άνετα, γιατί όλη η ομάδα μας αποτελείται από εθελοντές ευαισθητοποιημένους ανθρώπους και το κλίμα είναι πάρα πολύ φιλικό, πάρα πολύ αρμονικό και έτσι κάθε κοπέλα που έρχεται εδώ συνήθως νιώθει πάρα πολύ όμορφα από την πρώτη στιγμή. Ψάχνει την οικογένεια την οποία ενδεχομένως την κακοποιεί. Ναι, έχουμε πάρα πολλές κοπέλες που μας βλέπουν και σαν οικογένεια. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για αυτό το καταφύγιο, πώς μπορώ να έρθω σε εσάς, να απευθυνθώ σε εσάς? Το τηλέφωνο μας είναι καταχωρημένο στον ΟΤΕ, από εκεί πέρα έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter και έχουμε και την ιστοσελίδα και να ενημερώσω τον κόσμο και για το τηλέφωνο μας, έτσι. Ναι, σίγουρα. Μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο, στο 2310-551-041 και η ιστοσελίδα μας, η οποία τώρα είναι υποκατασκευή βέβαια, είναι www.καταφυγιογυναίκας.org, από την οποία μπορεί να πάρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και Σάββατα από τις 10 μέχρι τις 2. Βρισκόμαστε Εγνατίας 38, στο δεύτερο όροφο. Είμαστε κεντρικά, δηλαδή μπορεί να μας βρει οποιοδήποτε. Και επίσης είμαστε ανοιχτά και για τον κόσμο, έτσι. Οποιοδήποτε απλός πολίτης μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας για να ενημερωθεί για το τι κάνουμε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κακοποίηση. Και μπορεί επίσης και να μας βοηθήσει με κάποιο τρόπο, γιατί όπως ανέφερα. Είναι εθελοντές οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εδώ, οπότε. Και στηριζόμαστε συνήθως αυτό σε χορηγίες, σε mail και στα χειροποίητα κοσμήματα που κάνουμε τώρα. Πάνω σε αυτό, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες κάνουν εδώ για να ξεχαστούν οι γυναίκες, για να νιώσουν την θαλπορή μιας οικογένειας, μιας ομάδας? Ναι, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που τις ξεκινήσαμε μάλιστα πρόσφατα και θέλουν ακόμα λίγη δουλειά, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν με ζωγραφική. Μάλιστα. Από εθελοντή πάρα πολύ διάσημο ζωγράφο, χώρο θεραπεία, γιόγκα, μαθήματα ιταλικών και έχουμε και τα χειροποίητα κοσμήματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν. Τα έσοδά σας είπατε ότι είναι αποκλειστικά και μόνο από εθελοντές οι οποίοι θέλουν να συνεισφέρουν και αυτοί. Ναι, από απλούς πολίτες, ναι. Πώς μπορώ να περάσω από τα γραφεία σας, να αφήσω κάποια χρήματα, κάνετε κάποια μπαζάρ? Κατά καιρούς διοργανώνουμε και μπαζάρ και συναυλίες. Τώρα έχουμε και λογαριασμό σε τράπεζα. Ναι. Γι' αυτά μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος από το ίντερνετ και όλες, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, ναι. Και έχουμε και, αν δεν κάνω λάθος, γραμμή στον ΟΤΕ. Ναι. Μπορεί να καλέσει και να μας έρθουν κάποια χρήματα. Τέλος, να κλείσουμε ότι η κακοποίηση της γυναίκας αφορά όλους μας. Ναι. Και οποιασδήποτε ηλικίας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.